Την νίκη που τον βάζει δυναμικά στη διεκδίκηση της Ανόδου πήρε ο αθλητικός όμιλος στην Πακίου επικρατώντας 3-2 του απόλων Αγίου Ιωάννη. Μετά τη λευκή σοπαλία στην πρεμιέρα των Μπαράς με αντίπαλο Νέαπολη, οι τρεις βαθμοί ήταν επιτακτική ανάγκη για τους μεσαρίτες. Η θέληση για την επιτευχή του στόχου φάνηκε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με την ομάδα των Χανίων, καθώς το συγκρότημα του Νίκου Σουτζή δεν είχε περιθώρια για δεύτερη απώλεια. Έτσι η είχε άνοιξαν το σκορ μόλις το τρίτο λεπτό, όταν ο Μεταξάκη βρέθηκε κινούμενο γρήγορα στην κατάλληλη θέση και στείλε την μπάλα στα δίθια για το 1-0. Άμεση όμω ήταν η απάντηση από τον Απόλωνα, καθώ ο ψαράκη τη το του 13 και βάλεσε νέα αφετηρία του παιχνίδι. Ο Αότ δεν πτωήθηκε από τον κολλ τη οφάριστη και πήρε γρήγορα ξανά το προβάδισμα. Το ρολόι έδειχνε το 27ο λεπτό όταν από την εκτέλεση φάου του Κουρθιανάκη ο Ντουργεράκη νίκησε του κουρουθιανακη ο ντουργερακη νικησε του παντε στον αέρα, σημειώνοντα με κεφαλιά το 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτε του Σουτζή διαχειρίστηκαν το προβάδισμά του και το διεύρυναν στο 67ο λεπτό, όταν ο Παπανδρέου εκτέλεσε έστοχα το πέναντι που κέρδισε ο ίδιο για το 3-1. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν λίγο πριν το τέλο του αγώνα να πετύχουν ένα ακόμη τέρμα με τον ψαράκι να διαμορφώνει το τελικό 3-2. Ο ΑΟΤ με απολογισμό 4 βαθμών στα δύο πρώτα παιχνίδια βάζει μια δυνατή υποψηφιότητα για να πάρει το ένα από τα τρία που οδηγούν στην τρίτη εθνική. Μπροστά του έχει τις πιο δύσκολε αποστολές, παίζοντα στις έδρας Καραβά και Νέα Ιωνία. Ενώ μετά το ρεπό του έχει εντό έδρα στα δύο τελευταία παιχνίδια των Μπαράζ με ρεθμιακό και μανδραϊκό. Στο άλλο μάτ τη δεύτερη αγωνιστική, η Νέα Ιωνία επικράτησε 0-1 στην έδρα του ρεθμιακού με γκολ του Κωνσταντίνου. Ενώ το μάτ Μανδραϊκό Νέαπολη αναβλήθηκε και θα γίνει Τετάρτη 8 Μαου.